Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε λοιπόν. Πάμε να κάνουμε ένα απίστευτο ρίξιμο, το ρίξιμο των τεσσάρων στοιχείων. Θα δείτε πώς θα γίνει αυτό, είναι πολύ περίεργο, πολύ ιδιαίτερο. Και στην ουσία τα τέσσερα στοιχεία, που είναι η φωτιά, νερό, αέρας, γη, θα σας απαντήσουν και θα σας δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Θα δείτε πώς θα γίνει. Θα είναι σαν μια πραγματική ακτινογραφία, συνέντευξη. Να κάνουμε όμως κάτι. Ένας φίλος λοιπόν του καναλιού, με πολύ ευγενικό και πολύ ωραίο τρόπο, έβαλε ένα ερώτημα και μου λέει το εξής, δεν από το όνομά του και αυτά, είναι πολύ καιρό έτσι, αυτό, και, αλλά συνδρομητής, αλλά έβαλε ένα ερώτημα το οποίο είναι και πολύ λογικό και καλά κάνει και μου αρέσει όταν τοποθετήσετε με τέτοια σοβαρότητα και με τέτοια ωριμότητα. Μου λέει, συγγνώμη λέει, θέλω να ρωτήσω εντελώς καλοπροαίρετα. Έχω δει δύο βίντεο σας σχετικά με το μήνα Νοέμβριο, έχω λάβει τα μηνύματα, δεν λέω, δεν είναι όμως αρκετά. Πού θα επωφεληθώ εάν δω και αυτό το ρίξιμο, συγγνώμη. Συγγνώμη που μπορεί να φαίνομαι καχύποπτος, αλλά μου δημιουργήθηκε η απορία καλησπέρα. Λοιπόν, αυτό μπορεί να το έχετε πάρα πολύ όντως μέσα σας, πολλοί άνθρωποι, και να διερωτάστε και να λέτε, ρε παιδί μου, έκανες εκείνο, έκανες τ' άλλο, κάνεις και τα shorts, κάνεις και τα long, κάνεις και αυτά, κάνεις και εκείνο, γράφεις, γράφω, αρθογραφούμε, λέμε πράγματα. Λοιπόν, παίζει ρόλο ο χρόνος. Ένα βίντεο μπορεί να είναι 30 δευτερολέπτων, να το πω αυτό, και να πάρεις την πληροφορία που θέλεις. Μπορεί να είναι ένα βίντεο που μιλάω για μένα, έτσι, δεν μιλάω για άλλους, για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Μιλάω μόνο για τον εαυτό μου, μόνο για το κανάλι. Και μπορώ να κάνω ένα άλλο βίντεο μίας ώρας, ας πούμε, ή λίγο παραπάνω, και να χρειαστεί να δεις ίσως όλο το βίντεο ή να πάρεις την πληροφορία στο 55ο λεπτό. Όταν όμως έχεις έναν πλούτο πληροφορίας, όσες περισσότερες πληροφορίες σου ανοίγονται, τόσο περισσότερο είναι ανοιχτό, να το πω έτσι, όσο μπορώ να το πω αυτό το ενεργειακό πεδίο, ώστε εσύ ή οποιοδήποτε, να το πω έτσι, εννοώ δηλαδή όλοι εσείς που μου παρακολουθείτε, να πάρεις την πληροφορία με την οποία συντονίζεσαι, με αυτό το οποίο σου κάνει κλικ. Εντάξει. Ο χρόνος επίσης παίζει ρόλο για εμένα. Προσωπικά δεν θέλω να κάνω μακροχρόνια βίντεο, δηλαδή δεν μου αρέσει, κουράζομαι, έτσι. Αυτή είναι η υπεραματικότητα. Εγώ προσωπικά δεν κατηγορώ κανέναν προς Θεού. Εγώ προσωπικά κουράζομαι, δεν μπορώ να κάνω μεγάλο βίντεο. Δηλαδή, 4 ώρες βίντεο λένε θα τραβάω τις φλέβες μου, έτσι. Ή ξέρω εγώ, 3,5 ώρες, 3 ώρες. Δεν κατηγορώ κανέναν, λέω για μένα. Εγώ έτσι. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό και δεν θα το κάνω και δεν το κάνω. Λοιπόν. Οπότε, όταν έχεις όμως τις πληροφορίες σου. Σε μια τέτοια ανάλυση, παίρνεις μετά αυτό το οποίο συντονίζεσαι. Μπορεί να δεις ένα βίντεο, μια ανάλυση δικιά μου και να μην συντονίσεις και να πεις, ρε παιδί, εντάξει, okay, ωραίο ήταν, αλλά δεν συντονίζομαι με κάτι, το οποίο είναι απολύτως φυσιολογικό. Μπορεί να δεις ένα άλλο βιντεάκι μου, μια άλλη ανάλυση και να πεις, όντως αυτό εδώ έτσι είναι σωστό. Και να σε εμπνεύσει ή στο υποσυνείδητό σου κάτι να ξεκλειδώσει. Διότι τα ταρό, να σου το πω έτσι, να σου το πω πολύ απλά. Χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες και βάθος και αναλύσεις και τέτοια, τα ταρό έχουν να κάνουν με το υποσυνείδητό μας. Έχουν να κάνουν με την ενέργεια του υποσυνείδητου. Έχουν να κάνουν πίσω αυτές οι βαθύτατες σκέψεις, οι επιθυμίες, τα φιλτραρίσματα, οι πεπιθήσεις που έχουμε. Οπότε, αγαπητοί μου, φίλες και φίλοι, μπορεί να δείτε ένα βίντεο και να σας κάνει κλικ, μπορεί να δείτε ένα βίντεο 30 δευτερολέπτων, ενός λεπτού, αυτά που κάνω με τα shorts, και να πείτε, ρε παιδί μου, το πήρα το μήνυμα. Ή να δείτε και επίσης και ένα βίντεο που κρατάει περίπου μία ώρα ή και μισή ώρα που κάνω, και να πάρετε τις πληροφορίες τις οποίες θέλετε. Όμως έχετε πρόσβαση σε έναν πλούτο πληροφοριών και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για μένα, έτσι, για μένα, αυτό είναι το σημαντικό. Ότι έχω πρόσβαση σε ένα κανάλι το οποίο παρέχει αυτές τις πληροφορίες που παρέχει, έχει έναν πλούτο πληροφοριών σε ποικίλα θέματα, σε πολλά πράγματα και εννοείται για το μήνα Νοέμβριο, αφού έχεις λάβει, όπως λες, και τα μηνύματα, έχετε λάβει τα μηνύματα, σημαίνει ότι κάπου κάτι σας έχει αγγίξει. Ίσως να μην μπορείτε να το εξηγήσετε. Ίσως να σας φαίνεται παράξενο, να σας φαίνεται μεταφυσικό, να σας φαίνεται περίεργο. Οκ, εντάξει, αν είχαμε χρόνο θα σας το εξηγούσα, αλλά συμβαίνει όμως. Δεν είναι καθόλου εντάξει, είναι μεταφυσική, αλλά υπάρχουν πάντα λογικές εξηγήσεις, οι οποίες απλά εμείς οι άνθρωποι κάπου δεν τις αντιλαμβανόμαστε ή δεν φτάνουμε εκεί. Λοιπόν. Οπότε, φίλες και φίλοι, αυτό να έχετε υπόψη σας σε όλα τα βίντεο που κάνουμε, και επίσης εγώ θα τολμήσω να πω ότι τα βίντεο μου είναι και αλληλοσυνδέονται. Μπορεί να δείτε ένα βίντεο αυτό τώρα που κάνουμε με τα 4 στοιχεία και να δείτε ένα άλλο βίντεο με τα κλειδιά ή με τα δαχτυλίδια και να είναι αλληλένδετα και να συνδέονται. Είναι ένας δικός μου
προσωπικά μιλάω πάντα, δικός μου ιδιαίτερος τρόπος, όπου εγώ κάνω κάποια πράγματα μέσα από αυτό το κανάλι, εντάξει. Οπότε ελπίζω, νομίζω σας απάντησα, ελπίζω να σας απάντησα, να σας κάλυψε αυτή η ερώτηση. Αν έχετε κάποια άλλη απορία, θα μπορούσατε να με ρωτήσετε και θα μπορούσα σε κάποιο άλλο βίντεο, στην αρχή του βίντεο, να απαντήσω λιγάκι, έτσι ολιγόλεπτα, να μην καθυστερώ και να προχωρήσουμε τώρα στο επόμενό μας θέμα, που είναι, θα κάνουμε λοιπόν ένα πολύ ιδιαίτερο, φανταστικό ρίξιμο, φίλες και φίλοι, το οποίο λέγεται το ρίξιμο των τεσσάρων στοιχείων, έτσι. Στην ουσία είναι η δική σας η σύνδεση με τα τέσσερα στοιχεία σας. Στην αστρολογία παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, όσο φαντάζεσαι, στην κλασική αστρολογία, έτσι, διότι το κάθε στοιχείο έχει από πίσω και πολλές ιδιότητες. Δεν τις αναλύσουμε για να σας μπερδέψω. Ξερό, υγρό κτλ. Όλα αυτά παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο, διότι κάνει συνδυασμούς και μάλιστα οι αρχαίοι διδάσκαλοι, ειδικά ο Ιπποκράτης και ο Γαλινός, θεραπεύανε μέσα από τα τέσσερα στοιχεία του πελάτη, αλλά και, και των εποχών στο οποίο αρρώστανε κάποιος. Προχωράμε, δεν το συζητώ περισσότερο για να πάμε πάνω στο θέμα. Λοιπόν, δεν θα επιλέξετε ακόμα, διότι έχω διαλέξει αυτές τις πολύ όμορφες κάρτες, οι οποίες λέγονται οι κάρτες του ιερού ταξιδευτή, ας το πούμε, ο ταξιδευτής. Ειδικές, πολύ όμορφες κάρτες με πολύ ωραία μηνύματα. Και αρχίζω και κάνω το εξής. Μία, αφού έχω ανακατέψει. Κάντε εγγραφή επίσης, κάντε επίσης το καμπανάκι, είναι πολύ σημαντικό για το κανάλι, να σας έρχονται ειδοποίησεις ότι καινούριο ανεβάζω παιδιά πάρα πολλά πράγματα. Το έχετε δει και εσείς, το έχετε καταλάβει. Και τι δεν έχω κάνει, δηλαδή, και όλα αυτά τα κάνω με πολύ μεγάλο μεράκι, με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, γιατί το γουστάρω και μου αρέσει. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα site, το οποίο είναι το akastaro.gr, μπορείτε να μπείτε να το δείτε, όπου εκεί υπάρχουν 4 δωρεάν υπηρεσίες για σένα, είναι δωρεάν, είναι 3 κάρτες, μία κάρτα, είναι online, μαντίο, chat με τον Ακάς κτλ. Και εκεί υπάρχουν και πολλά άρθρα τα οποία γράφω, έτσι, γιατί γράφω καρτράκια, κυρίως για αστρολογία. Επίσης, κάντε λοιπόν την εγγραφή σας, κάντε λοιπόν και το να σας έρχονται όλες οι ειδοποίησεις, δείτε όλες τις αναλύσεις, κάνω shorts, κάνω μεγάλη θεματολογία για shorts, με τα shorts βιντεάκια, με πλαισιωμένα, με μουσική και έχουν μέσα πύλες, ενεργειακές πύλες, ζώδια, γράφω επίσης και αναλύω μια διαφορετική άποψη για τα ζώδια, τα οποία είναι πρωτοπόρα, είναι πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που γράφω, με πολύ μεράκι και βαθύτητα θα έλεγα. Λοιπόν, και στα shorts έχουμε και μαντίο, έχουμε και ερωτικές φλόγες, έτσι, και αυτό υπάρχει και τι δεν υπάρχει, και φυσικά οι αναλύσεις οποίες κάνουμε στο κανάλι, στις οποίες μπορείς να τα δεις, και υπάρχουν και playlists κτλ. Και υπάρχει φυσικά και η δυνατότητα να γίνεις μέλος αν θέλεις, όπου εκεί κάθε μήνα τι κάνω σαν μέλος, είναι απόρριτο να το πω έτσι, δεν τα βλέπουν τα υπόλοιποι στα κανένα, στο υπόλοιπο δηλαδή, σαν συνδρομητής έχεις κάθε μήνα τη δυνατότητα από εμένα να σου κάνω μια πιο προσωποποιημένη ανάλυση, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτά, πάμε τώρα να δούμε να επιλέξουμε εδώ. 1, 2, 3, 4, επιλέξτε φίλες και φίλοι, σας δίνω πολύ λίγα δευτερόλεπτα, θα το έχετε ήδη δει, επιλέξτε και πάνω σε αυτές τις επιλογές θα αρχίσουμε μετά να κάνουμε την ανάλυση μας. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, οπότε τα μαζεύω για να μην γίνει λάθος αυτό και αυτό να τα καπακώσει δηλαδή, να τα βάλω εδώ πέρα και η πρώτη επιλογή είναι αυτή εδώ πέρα. Μάλιστα, μία πανέμορφη κάρτα θέλω να τη δεις σαν εικόνα. Δες την εικόνα, είναι ένας άνθρωπος σαν τον Ερημίτη, είναι αν τον θυμάσαι, ο οποίος τι κάνει, παίρνει μέσα από το πανσέλινο, παίρνει λοιπόν το φαναράκι του και περνάει μία γέφυρα. Όντως αυτή η κάρτα λέγεται περνώντας μία γέφυρα, όπου λέει ότι είναι η στιγμή, είναι ο κατάλληλος χρόνος γενικά για θεραπεία, για σύνδεση, για να λιώσεις, να ενσωματωθείς κάπου, αλλά και για να απελευθερώσεις. Αυτός εδώ πέρα ο άνθρωπος είσαι εσύ, όπου για κάποιο λόγο το επέλεξες, σημαίνει ότι ήρθε η στιγμή να μπεις και να περάσεις, στο βάλω λίγο πιο εκεί, μία γέφυρα. Ο καθένας περνάει τη δική του γέφυρα, έτσι. Ο καθένας θα περάσει τη δική του, ας το πούμε, πρόκληση. Τώρα, τι γέφυρα περνάει ο καθένας, αυτό εξαρτάται από εσάς, το τι, ποιες είναι οι εμπειρίες αυτή την περίοδο που περνάτε, αλλά περνάτε μία γέφυρα. Είναι πολύ σημαντικό. Και τώρα, φίλες και φίλοι,
Με αυτό το πανέμορφο deck, θέλω να το δείτε λίγο, με αυτές τις πανέμορφες κάρτες, να τις δείτε γιατί είναι, είναι ένα από τα πολύ όμορφα deck και αυτό σας έχω πάρα πολύ όμορφα deck με τα οποία πολύ έτσι, με πολύ έντονες εικόνες, με ζωηρά χρώματα, γιατί έτσι είναι και η ζωή. Η ζωή έχει και αυτή τη δική της ζωηράδα, έχει και τις δικές της προκλήσεις. Θα πάμε τώρα να κάνουμε να συνδεθούμε με τα τέσσερα δικά σου στοιχεία. Φωτιά, αέρας, γη και νερό. Είναι και αστρολογικά, είναι και ταρό στοιχεία. Βέβαια, τα ταρό έχουν πάρει πολλά στοιχεία από την αστρολογία και θα δείτε πώς θα μας απαντήσουν. Θα δείτε. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν από το πρώτο. Ένα λεπτό μόνο. Λοιπόν, κόβω. Και ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο στοιχείο με το οποίο χρειάζεται εσύ να ξοδέψεις περισσότερο χρόνο. Θα το δούμε. Και βγαίνει μία μεγάλη αρκάνα. Είναι ο τρελός, είναι το μηδέν, είναι μία πνευματική ενέργεια, πρόσεξε. Όταν βγαίνουν μεγάλες αρκάνες, σημαίνει πνευματικότητα, έτσι. Σημαίνει ότι εσύ πρέπει να σπαταλήσεις το χρόνο, μάλλον να σπαταλήσεις, να συντονιστείς με την έννοια του καινούριου, με την έννοια του ξαφνικού. Ο ουρανός εδώ, έτσι, βέβαια υπάρχει και ένας ήλιος πολύ δυνατός, όπου ο ήλιος μας δίνει δύναμη, μας δίνει ενέργεια. Όπου εντελώς ξαφνικά παίρνεις κάποιες αποφάσεις στη ζωή σου και προχωράς ή μαθαίνεις κάτι ξαφνικό και αναγκάζεσαι να κάνεις μια συγκεκριμένη πορεία στη ζωή σου. Ο ανόητος ή ο τρελός εδώ πέρα είναι ανίκητος, γιατί ζει στο δικό του κόσμο. Είναι γνωστό, το έχω ξαναπεί, ότι με έναν τρελό δεν μπορείς να τα βάλεις, δεν θα βγάλεις άκρη. Ή με έναν ανόητο δεν θα βγάλεις άκρη. Και όταν λέμε ανόητος, εννοούμε δηλαδή ότι πιστεύεις πλέον στη δική σου υπεροχή, στη δική σου άποψη και κανένας δεν μπορεί να σου αλλάξει τη γνώμη, οπότε είναι ανώφελο για κάποιον να το πολεμήσει. Οπότε συνδέεσαι πνευματικά εδώ. Άρα το στοιχείο, πρόσεξε, δεν είναι ούτε φωτιά, ούτε νερό, ούτε γη. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, ούτε αέρας, είναι καθαρά του ουρανού. Είναι ο ουρανός, είναι το ξαφνικό και επίσης σημαίνει παίρνω ρίσκα για να προχωρήσω, να περάσω, γιατί δες εδώ έχουν την ίδια κατά κάποιο τρόπο συσχετισμό, ενεργειακή αποτύπωση, να προχωρήσω και να κάνω τα δικά μου πράγματα. Είναι μια καλή ενέργεια. Άρα εδώ το πρώτο στοιχείο το οποίο ξεκινάει είναι η καινούρια μου ενέργεια. Ο νέος μου εαυτός. Κάτι καινούριο που εγώ θέλω να ξεκινήσω. Με αυτό συντονίζεσαι. Εντάξει, πάμε στο δεύτερο. Να δούμε αν υπάρχει κάποιο στοιχείο το οποίο θα μπορούσες να μάθεις κάτι αυτή τη δεδομένη στιγμή. Το βίντεο είναι άχρονο όμως, έτσι. Δεν έχει χρόνο, είναι για πάντα. Και έχει βγει άμαλσα το στοιχείο της φωτιάς. Αυτό που χρειάζεται, αγαπημένη μου, αγαπημένη μου εδώ, και είναι ένας βασιλιάς μπαστούνι, είναι να συνδεθείς και να μάθεις γενικότερα για τις ενέργειες. Τι σημαίνει ενέργεια για σένα? Για σένα, έτσι. Εσείς όλοι που με παρακολουθείτε, για τον καθένα σημαίνει και κάτι διαφορετικό. Η ενέργεια, η θετική ενέργεια είναι κάτι καυτό. Η θετική ενέργεια είναι κάτι το οποίο σε καίει. Η θετική ενέργεια είναι κάτι το οποίο γεμίζει το σώμα και θα σας το πω και αν θέλετε και βιολογικά και φυσικά. Το σώμα μας πρέπει να συντηρήσει, να είναι ζεστό σε συγκεκριμένους βαθμούς Κελσίου. Παραπάνω έχουμε πυρετό, παρακάτω έχουμε, πώς το λένε, πέφτει η θερμοκρασία και το σώμα δεν αντέχει, κρυώνουμε κτλ. Εδώ είναι η δύναμη της ενέργειας, η δύναμη του νευρικού συστήματος, η δύναμη της θετικής ενέργειας. Το μήνυμα λοιπόν, αγαπημένε μου, αγαπημένη μου, είναι η δική σου σύνδεση να μάθεις τι σημαίνει θετική ενέργεια. Τώρα ο καθένας πώς θα το μάθει, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, είναι μέσα στα πλαίσια του μαθαίνου. Είναι η διδασκαλία σου. Πώς θα το μάθεις, μπορεί να βλέπεις το κανάλι μου, λέω τώρα, έτσι. Μπορεί να κάνεις το αστρολογικό σου χάρτη, μπορεί να βλέπεις, μπορεί να ακολουθήσεις οτιδήποτε, να μην λέω πράγματα. Λοιπόν, και μέσα από αυτό και εσύ να ενδυναμωθείς. Και όσο ενδυναμώνεσαι, ανεβαίνει η ενέργεια και αντέχεις. Και έχεις δύναμη και καταλαβαίνεις γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Γιατί σου συμβαίνει αυτό που σου συμβαίνει. Γιατί ελκύει συγκεκριμένο τύπο ανθρώπων. Γιατί αποθεί συγκεκριμένο τύπο ανθρώπων. Γιατί στη σχέση δεν τα πας καλά.
Γιατί σου αρέσει η μοναχικότητα. Δεν λέω ότι είναι κακό, έτσι, προς Θεού, δεν κριτικάρουμε. Εδώ λέμε η ενέργεια. Γιατί θες να είσαι μόνος σου, μόνη σου, ή γιατί ενώ δεν θες να είσαι μόνος σου, μόνη σου, τελικά είσαι. Λοιπόν, όχι ότι συμβαίνει κάτι κακό, όχι ότι έχεις κάνει κάτι κακό προς Θεού, αλλά υπάρχει κάτι, πια, κάποια ενεργειακή πληροφορία εκεί. Πάμε στο επόμενο. Ένα επόμενο στοιχείο είναι με ποιο στοιχείο θα μπορέσω να είμαι προσγειωμένος και αυτές οι ενέργειες να ενσωματωθούν, ας το πούμε, καλύτερα σε μένα. Για να δω. Και βγαίνει κάποιο στοιχείο και βγαίνει ο διάβολος. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν έχουμε το στοιχείο, φίλες και φίλοι, του εγώ καιρού. Είναι ζώδιο εδώ πέρα, έτσι. Εδώ ήταν ο ουρανός, εδώ είναι ο Κρόνος και εδώ είναι ο εγώ καιρός. Άρα, με το στοιχείο το οποίο εσύ χρειάζεται να συνδεθείς είναι αυτό της ψυχικής αντοχής, γιατί ο εγώκερος έχει ψυχική αντοχή. Όμως το επόμενο πράγμα που έχει να κάνει είναι ότι πρέπει να είσαι ξεκάθαρος, ξεκάθαρη στην πρόθεσή σου. Αυτό το οποίο εσύ θέλεις να πετύχεις στη ζωή σου, ό,τι και να είναι, όποια είναι και επιθυμία, πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο μέσα σου. Και πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι μπερδευόμαστε και λέμε: α, ναι, μήπως έτσι κι αλλιώς είμαι μπερδεμένος, είμαι μπερδεμένη, δεν μπορώ αυτό, δεν μπορώ να πάρω μια απόφαση. Αυτό είναι γιατί δεν είναι ξεκάθαρο μέσο. Είναι ξεκάθαρο μέσο, θα έχεις πάρει την απόφαση, θα έχεις προχωρήσει, θα έχεις πει ή τελείωσε. Λέω τώρα γενικά, οπουδήποτε έτσι, τελείωσε, προχωράω, δεν θέλω άλλο αυτή τη σχέση. Είναι ξεκάθαρο σημαίνει. Εντάξει, θα μου πεις βέβαια εσύ και το αντίθετο. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλω να είμαι με αυτόν, θέλω να είμαι με αυτήν, αλλά εκείνο ή εκείνη δεν θέλει κτλ. Κάτι όμως δεν είναι ξεκάθαρο ανάμεσα στους δύο μετά. Το λέω έτσι γενικά σαν πληροφορία. Εδώ όμως μιλάμε για εσένα και επίσης υπάρχει ο Κρόνος εδώ και ο Κρόνος σημαίνει μάθημα, σημαίνει υπευθυνότητα, σημαίνει ευθύνη, άρα έχεις και το μάθημα της ευθύνης εδώ. Πρόσεξε. Το να κάνω κάτι καινούριο σημαίνει να δω τι ενέργεια υπάρχει, αλλά να έχω και την ευθύνη των πράξεών μου και της ενέργειας της οποίας υπάρχει, έτσι. Πολύ σημαντικό. Κατευθείαν, όπως βλέπεις, είμαστε στο θέμα μας. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Η επόμενη κάρτα λοιπόν είναι τι είναι αυτό το οποίο εμένα θα με συνδέσει με μια έμπνευση, να εμπνευστώ ρε παιδί μου στη ζωή, με το στοιχείο της έμπνευσης, για να δούμε τι στοιχείο βγαίνει. Ωραία, και βγαίνει το στοιχείο κούπα του νερού. Όπα. Εδώ θα δείτε τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάρει και σχήμα. Το στοιχείο θα πάρει και σχήμα, θα δείτε. Ένας βασιλιάς κούπα, πάλι βασιλιάς. Μιλάμε λοιπόν με δύο βασιλιάδες, μιλάμε για ωριμότητα. Δηλαδή εσύ πρέπει μέσα σου να οριμάσεις σε πολλά πράγματα. Όχι ότι δεν είσαι όριμος, όριμο. Προς Θεού δεν λέμε αυτό. Να οριμάσουν μέσα σου οι καταστάσεις, οι συνθήκες, η ψυχή σου, έτσι. Ο βασιλιάς κούπα σου λέει διέστηση. Συνδέσουμε τη διέστηση λοιπόν, γιατί θα σου δώσει έμπνευση η διέστησή σου, το ένστικτό σου, οι πληροφορίες οι οποίες σου έρχονται γενικότερα. Μπορεί όμως να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι να σε εμπνεύσουν και να είναι αρσενικό στοιχείο. Τώρα, θα είναι πατέρας, γιατί μιλάμε και για όριμες ηλικίες εδώ. Θα είναι κάποιος ο οποίος είναι πολύ κοντά σου, φίλος, κολλητός, σύζυγος, συνάδελφος, πατέρας, πατριός, αδερφός, γκόμενος, εραστής, ό,τι είναι για τον καθένα, για την καθεμιά, έτσι. Αν είσαι άντρας, σημαίνει ότι είσαι εσύ ή κάποιος φίλος σου, ο οποίος σε επηρεάζει ή πάλι κάποιο αρσενικό στοιχείο. Γνώση, σοφία, έμπνευση, ένστικτο και ψυχραιμία. Εδώ σημαίνει δηλαδή αυτοί οι δύο ότι έχουν και ψυχραιμία. Άρα αυτά είναι τα στοιχεία με τα οποία χρειάζεται να συνδεθείς εσύ για να μπορέσει να σου έρθει αυτό το οποίο επιθυμείς και θέλεις σαν έμπνευση για λύση στο θέμα σου. Εντάξει, πάμε στο επόμενο. Ποιο είναι το επόμενο στοιχείο το οποίο χρειάζεται εσύ να το θρέψεις. Εντάξει, τροφή. Αυτό το στοιχείο που θα βγάλουμε ή οτιδήποτε και να είναι, είναι τροφή. Χρειάζεται μία τροφή και είναι ο ήλιος. Όπα. Συγκλονιστικό. Μία πολύ θετική βέβαια κάρτα, αλλά ο ήλιος, επειδή σχετίζεται τώρα εδώ πέρα και με αυτό το μπαστούνι που έχει να κάνει με τη φωτιά, είναι αυτό που είπαμε με τη θετική πλευρά της ζωής. Χρειάζεται μία, δεν λέμε τοξική θετικό, τοξική, όχι ταξική, μην μπερδευτώ, τοξική εννοώ θετικότητα. Γιατί ταξική είναι άλλο πράγμα, είναι πάμε σε άλλες φιλοσοφικές αναζητήσεις. Λοιπόν, είναι η τοξική θετικότητα, δεν είναι, δηλαδή να μην πούμε σε αυτό, αλλά είναι με τον ήλιο, έχεις δύναμη, έχεις ενέργεια, έχεις σκέφη, έχεις πείσμα, έχεις επιμονή, λες θα τα καταφέρω, ό,τι και να είναι, εγώ θα κάνω αυτό, θα περάσω καλά.
Ίσως είναι και μια εποχή και επειδή πρέπει να συνδεθείς, σημαίνει ότι έχεις μείνει πολύ καιρό εδώ. Αυτό μου βγαίνει διαστητικά, το λέω καθαρά. Έχεις μείνει πολύ λίγο στη σκοτεινιά. Έχεις μείνει λίγο πολύ στην πλάνη κιόλας εδώ. Γιατί αυτός ο διάβολος σημαίνει και πλάνη, δηλαδή παγίδευση. Σε έχουν παγιδεύσει καταστάσεις, έχουν παγιδεύσει άνθρωποι κτλ. Αλλά ο ήλιος που βγαίνει εδώ είναι ανατέλει μια καινούργια ημέρα. Μπορείς να το κάνεις αυτό μέσα σου. Μπορείς να πεις ρε παιδί μου, όλοι έχουν περάσει προκλήσεις, ρε παιδιά, και εγώ περνάω προκλήσεις. Μπορώ να πούμε όμως ότι ρε παιδί μου, έχουμε το σπίτι μας. Λέω τώρα έχουμε μια στέγη, έχουμε το φαγητό μας, έχουμε τα ζωάκια μας, έχουμε την οικογένειά μας, τους άνθρωπους που μας αγαπάνε, έχουμε τον αδερφό μας, την αδερφή μας, τους γονείς μας, έχουμε το, ναι, έχουμε τον γκόμενο ή δεν έχουμε πλέον τον γκόμενο ή την γκόμενο και έχει φύγει και έχουμε ησυχάσει. Έφυγε ο λάκα μας. Κάνω παράφραση για να με πιάσει στο YouTube. Έφυγε ο λάκα μας. Ησυχάσαμε επιτέλους δηλαδή. Ησύχασες. Ή έφυγε η λακαμκισμένη, ας πούμε. Έφυγε. Ησύχασες. Κάπου έχεις μια ελευθερία πλέον. Μήπως τελικά είναι ευλογία. Έφυγες από μια εργασία. Μήπως τελικά ήταν λακισμένο το περιβάλλον. Και δεν έπρεπε να είσαι εκεί. Εντάξει, έγινε ίσως με άσχημο τρόπο, αλλά έγινε για να φύγεις και να ηρεμήσεις. Δες τα όλα αυτά. Γιατί πάντα χρειάζεται και να βλέπουμε, και αυτό υπάρχει, δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και η ψυχολογία, αν θέλετε, το λέει και ο επειδή έχω κάνει νευρογλωσσικό προγραμματισμό, σου λέει ρε παιδί μου ότι βρες σε κάθε κατάσταση και το θετικό της υποθέσεως. Διότι έτσι θα μπορείς να το πάρεις, να πάρεις τα μαθήματα και να προχωρήσεις και να βρεις τη δύναμη. Και πάμε τώρα και στο επόμενο, το οποίο το επόμενο είναι ένα μήνυμα από τα τέσσερα στοιχεία. Αυτά ό,τι βγάλαμε σε αυτό το πρώτο deck. Και το στοιχείο που βγαίνει να σου λοιπόν μία βασίλισσα. Λοιπόν, θα τη φέρω κοντά βέβαια να τη δεις. Μία βασίλισσα ξυφών. Έχουμε λοιπόν πολύ πολύ ισχυρές ενέργειες. Έχουμε πολύ αυλή εδώ. Δες το. Όμορφη, δυνατή, πανέξυπνη, δεν μασάει. Εάν είναι ένα μήνυμα το οποίο θέλει να σου πει γενικότερα σε αυτή τη ζωή είναι μη μασάς. Θα σε πολεμήσουν, θα σε ζήλουν. Μπορεί να μην κάνεις σε κανέναν τίποτα. Τίποτα σε κανέναν, έτσι. Να μην πειράζει ούτε κουνούπι που λένε. Κι όμως να ασχολούνται μαζί σου. Και να έχεις τον κάθε λακαμά να σου έρχεται και να σου πρίζει. Ναι, κατάλαβες τι. Εντάξει, να στα πρίζει πραγματικά. Μασάει αυτή, τη βλέπεις εσύ να μασάει. Δες την εδώ, δες εδώ πόσο σίγουρη είναι. Ακονίζει, πρόσεξε. Αυτό μου έρχεται στο μυαλό, στο λέω τώρα καθαρά διαστητικά. Ακονίζει το μαχαίρι, όχι με τα αυτά που κακονίζουν τα μαχαίρια το τέτοιο, με τα χέρια της. Και όταν λέμε ακονίζω, σημαίνει ακονίζω το μυαλό, ακονίζω το λόγο μου, ακονίζω την επιχειρηματικότητά μου, ακονίζω τη διέστησή μου, ακονίζω το μέσα μου, ώστε να μην μασάω και να προχωράω στη ζωή και ας λένε οι άλλοι ό,τι θέλουν. Ναι, εγώ γουστάρω έτσι να το κάνω. Άμα σας αρέσει μάγκες ή λακαμάδες, έτσι. Ωραία λέξη αυτή, μου αρέσει πάρα πολύ. Λακαμάς, έτσι θα το λέμε όλοι. Λακαμάδες λέει εδώ στην άκρη και συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά είναι πραγματικό γιατί το νιώθω, μου βγαίνει. Γι' αυτό, γιατί συνδέομαι με τις κάρτες και συνδέομαι με την ενέργειά τους και αυτή η ενέργεια εδώ είναι αυτή η οποία δεν μασάει. Αυτό ισχύει και για άντρες και για γυναίκες. Δεν θα μασήσεις. Και αν είσαι άντρας, μπορεί να αρχίσει και μια γυναίκα η οποία μπορεί εδώ, δεν ξέρω, φίλη, μάνα, γνωστή, ερωμένη, καινούρια γνωριμία, κάτι το οποίο δεν μασάει και παίρνει δύναμη. Ρε παιδιά, δεν έχει τύχει πολλές φορές από ανθρώπους να μας δίνουν δύναμη και να μας λέει ρε εσύ, μην είσαι λάκα μας. Προχώρα ρε, τι μασάς, ε. Αυτό, λοιπόν, το κλειδί των στοιχείων του πρώτου ρηξίματος είναι μην είσαι λάκα μας. Τελείωσε. Κλείνω εδώ, λοιπόν. Μην είσαι λακαμάς. Τελείωσε. Φοβερό αυτό, φοβερό. Λοιπόν, καινούρια έκφραση. Μην είσαι λακαμάς. Μην είσαι λακαμού. Τελείωσε. Εντάξει. Έλα. Δύναμη. Αυτό θέλει να σου πει. Ωραία. Λοιπόν, αυτό φίλες και φίλοι ήταν το πρώτο, η πρώτη επιλογή. Πάει λοιπόν στην άκρη. Πάμε για να δούμε. Εδώ, μισό. Να το δείτε, να το δείτε, να το δείτε. Εδώ είναι η δεύτερη. Αυτή είναι η δεύτερη επιλογή. Για να δούμε τι είναι. Ω, τι έρχεται. Θέλω να το δείτε λίγο με προσοχή. Εδώ σημαίνει είναι το πέρασμα μέσα από την έρημο. Εντάξει, είναι μια βιβλική αναφορά. Αυτή η Αγία Γραφή, η βιβλική αναφορά, τι είναι. Δεν ξέρω, εγώ με τον Μωυσή που πέρασε μέσα από την έρημο. Τα οποία όλα έχουν συμβολισμούς, έτσι. Δεν είναι ακριβές ιστορίες αυτές, δηλαδή ιστορίες με ακρίβεια. Έχουν κάποιους συμβολισμούς από πίσω, όπως και η μυθολογία. Έχουν κάποιους συμβολισμούς, η ελληνική μυθολογία που βρίθει από συμβολισμούς. Και όταν πάμε και τα διαβάσουμε και λέμε, μα καλά ρε παιδί μου, τι λέει τώρα εδώ, ας πούμε, ο ποιητής,
Υπάρχει κάτι, μια βαθύτερη έννοια. Λοιπόν, και επειδή τότε με τα μυστήρια και τα λοιπά, οι Έλληνες δεν θέλανε αυτή η γνώση να πέσει σε χέρια ανθρώπων που δεν έχουν καμία, έτσι, είναι αδαείς, και να αμαυρώσουν, να το πω έτσι, την φιλοσοφία τους. Εδώ λέει εμπιστεύσου, διότι υπάρχει ένα θεϊκό σχέδιο για σένα. Εντάξει, αυτό. Είσαι σε μία κατάσταση που λες πώς θα το περάσω όλο αυτό το μονοπάτι. Κοιτάξτε να δείτε. Πού θα πάω ο κακομοίρης και θα το περάσω όλο αυτό το πράγμα. Πού θα βρω, δεν ξέρω, τη δύναμη, την αντοχή να τα κάνω όλα αυτά εδώ και να περάσω. Υπάρχει ένα θεϊκό σχέδιο και τα θεϊκά σχέδια υπάρχουν και μπορούν να αποκαλυφθούν και μέσα από αστρολογία και από αριθμολογία, αλλά όλοι έχουν μιλήσει για ένα θεϊκό σχέδιο το οποίο καλός ή κακός υπάρχει για όλους εμάς τους ανθρώπους. Εντάξει, όταν λέμε θεϊκό σχέδιο, φίλες και φίλοι, δεν εννοούμε να γίνω, εντάξει, και αυτό μέρος του σχεδίου είναι, δεν είναι να γίνω δισεκατομμυριούχος, να γίνω γνωστός, να γίνω εκείνο, να γίνω τ' άλλο, γιατί πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι έχουμε συνδέσει την κοινωνική, να το πω έτσι, άνοδο ή το επίπεδο, όπως θέλει ο καθένας να σας το πει, ή τη φήμη, γιατί αυτό είναι μια κοινωνική καταξίωση. Κοινωνική καταξίωση. Έχουμε συνδέσει την κοινωνική καταξίωση με την επιτυχία. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Μπορεί ένας άνθρωπος να πετύχει πολλά πράγματα στη ζωή του χωρίς να είναι διάσημος ή γνωστός ή celebrity ή influencer, έτσι δεν είναι? Μπορεί να πετύχει πολλά μέρη του δικού του προσωπικού σχεδίου. Εδώ όμως υπάρχει ένα προσωπικό σχέδιο και είναι συγκλονιστικό, διότι εδώ κατά κάποιο τρόπο, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάει να εκδηλωθεί και να βγει. Για να δούμε ποιο είναι το δικό σου λοιπόν προσωπικό σχέδιο, έτσι. Μάλλον όχι προσωπικό ακριβώς, ένα γενικό σχέδιο που εσείς με κάποιο τρόπο συνδέεστε. Ωραία, λοιπόν. Για πάμε. Στοιχείο με το οποίο χρειάζεται άμεσα να συνδεθείς, έτσι, ή χρειάζεται ωραία, και έχει βγει τα ξύφη με τον αέρα, λοιπόν. Ναι, είναι το 8 ξυφών, αλλά τα ξύφη σου δίνουν κάποιες ιδιότητες. Ο αέρας δηλαδή, εδώ είναι ο αέρας, το στοιχείο του αέρα, και είναι με αυτό που κυρίως πρέπει να συνδεθείς, και είναι ο λόγος, είναι η σκέψη, είναι το πώς βλέπουμε τα πράγματα και πώς σκεφτόμαστε. Άρα αρχίζει και γίνεται μια αποκάλυψη, εδώ είναι ο τρόπος που σκέφτεσαι, πρόσεξε, δεν λέω ότι είναι λάθος, μην γίνει παρεξήγηση, μάλλον είναι με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι, ανάλογα εκδηλώνεται και το θεϊκό σου σχέδιο, και το θεϊκό σου σχέδιο εκεί που σε πηγαίνει, άλλες φορές μπορεί να έχει πολλές εμπλοκές και προβλήματα, ή να είναι πιο άνετο, ας το πούμε. Κυρίως ολονών, κοιτάξτε, μετά το 1940, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν έντονο Κρόνο, προσέξτε. Έντονο Κρόνο ενώ στο χάρτη τους, έχουν τον Κρόνο σε περίεργες θέσεις, έχουν πολύ, πολύ σε ζώδια του εγώ, στο ζώδιο του εγώ καιρούς, έχουν πάρα πολύ έντονα χαρακτηριστικά, αρκετούς πλανήτες, αρκετές όψεις, γιατί υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί, διότι η πολύ υδροχό, γιατί ο υδροχός στην κλασική αστρολογία συνδέεται με τον Κρόνο, έτσι. Η μοντέρνα αστρολογία πήρε τον υδροχό από τον Κρόνο και τον έβαλε στον ουρανό. Δεν λέω ότι είναι λάθος, ενώ όμως ότι πολλά μπορούν να επεξηγηθούν και από την κλασική αστρολογία. Οπότε έχουμε πολύ έντονο Κρόνο όλοι μας. Δεν είναι τυχαίο. Και Πλούτονα και τα λοιπά, αλλά ας μην πω εκεί. Εδώ είναι από κάπου πρέπει να βγεις. Πρέπει να το σκεφτείς και να βγεις από τον εγκλωβισμό σου. Ξεκάθαρο, έτσι. Σκέφτομαι, αλλάζω τρόπο σκέψης, το βλέπω αλλιώς, γιατί στην ουσία οι εγκλωβισμοί που παθαίνουμε είναι του μυαλού μας, όχι των άλλων ανθρώπων. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μας παγιδεύσουν, να μας κάνουν, αλλά εξαρτάται και εμείς πώς θα αντιδράσουμε σε αυτό το ερέθισμα. Το λέω γενικά. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Είναι κάτι το οποίο εσύ χρειάζεται να μάθεις τώρα και είναι το 5, μάλιστα. Λοιπόν, είναι το 5 μπαστούνι. Φωτιά. Ενέργεια βγαίνει και εδώ. Αν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να μάθεις, κυρίως είναι η ενέργεια. Πώς λειτουργεί η ενέργεια και γιατί οι άνθρωποι, ο ένας τραβάει τον άλλον, διότι στην ουσία είναι ρουφάω ενέργεια από σένα. Εδώ είναι η διελκυνιστίδα, αν το παρατηρήσετε, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι τραβάει ο ένας τον άλλον.
Το 5 μπαστούνι έχει να κάνει με τις παρεξηγήσεις, έχει να κάνει με το έδαφος το περίεργο, δηλαδή δεν ξέρω που πατάω, τι μου συμβαίνει, τι γίνεται. Φωτιά όμως, πρέπει να μάθεις πώς λειτουργούν οι ενέργειες. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν το κακό σου, έχεις αναρωτηθεί ποτέ? Γιατί θέλουν να σε προδώσουν τόσο ευκολία? Μία ερώτηση, μάλλον μία απάντηση είναι, όχι γιατί σε, ναι, γιατί σε ζηλεύουν σε κανένα, ναι, γιατί σε ζηλεύουν, ας πούμε. Γιατί σε κουτσομπολεύουν. Γιατί ασχολούνται μαζί σου, γιατί θέλουν το κακό σου, ρε παιδί μου. Δεν του έχει κάνει τίποτα, γιατί θέλουν το κακό σου. Γιατί η μεγαλύτερη δύναμη σε αυτή τη ζωή είναι να μην δίνει σημασία σε κανέναν και να είσαι ανεξάρτητος, ανεξάρτητη. Κατάλαβες, το πιασες. Σε οποιαδήποτε σχέση, είτε επαγγελματική, θα σου πει ποιος είναι αυτός που μας αγνοεί. Ποια είναι αυτή που μας αγνοεί. Ενδόμηχα, έτσι μιλάμε στο υποσυνείδητο. Αν πας να τους μιλήσεις, δεν θα μπορείς να σου το εξηγήσουν. Υποσυνείδητα όμως, η ψυχή τους το καταλαβαίνει. Ποιος πια είσαι εσύ η οποία θα μας πεις ή ότι δεν θα ασχοληθείς μαζί μας με τις δικές μας έγνοιες ή τα politics ή δεν ξέρω τι άλλο. Εσύ θα είσαι ανεξάρτητη, ανεξάρτητος. Θα τραβήξεις το δικό σου μπαϊράκι, πας καλά. Και κάπως έτσι κινείται η κοινωνία. Εσύ θα κάνεις ταρό, θα γίνεις αναλυτής ταρό, αστρολόγος. Τι λες καλέ. Μόνο επαγγέλματα γιατρού, δικηγόρου, αυτά είναι ό,τι λέει η κοινωνία. Είσαι μίας μαλλιός. Τι λέτε ρε παιδιά. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, αν θέλετε, πρωτοπόροι και ξεφεύγουν τις κοινωνικές νόρμες, να το πω έτσι, γι' αυτό μάθε λίγο πώς κινούνται οι ενέργειες, τι σημαίνει ενέργεια. Διάβασε λίγο για τον νομό του κάρμα. Μπες λίγο, μελέτησέ το. Ψάξ' το λιγάκι. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Και φυσικά εννοείται, έχω κάνει και βιντεάκια για νόμο του κάρμα. Ψάξα στο κανάλι μου, θα τα βρεις. Λοιπόν, να σε βοηθήσουν πάρα πολύ τι συμβαίνει και τι γίνεται. Γιατί σου τυχαίνουν σε σένα κάποιες καταστάσεις και κάποια πράγματα. Γιατί είναι το σχέδιό σου. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές, μα αυτό το λακαμά βρήκα να παντρευτώ. Ναι, γιατί ήταν το σχέδιό σου. Με αυτόν βρήκα να τρακάρω. Ναι, γιατί ήταν στο σχέδιό σου. Έπρεπε να έχω αυτόν για προϊστάμινο, ρε παιδί μου. Ναι, γιατί ήταν στο σχέδιό σου. Όσο και αν το αρνείσαι, έτσι είναι. Θα μου πεις είναι πεπρωμένο, είναι μοίρα. Ναι, σε ένα επίπεδο είναι. Η ελεύθερη βούληση, ξέρεις που είναι. Η ελεύθερη βούληση είναι τι επιλογές θα κάνεις μετά. Θα μείνεις με το λάκαμα ή θα φύγεις με το λάκαμα. Εκεί είναι. Αν αντέχεις, μείνε. Αν δεν αντέχεις, πρέπει να φύγεις. Μπορεί να μην φύγεις αμέσως, μπορεί να χρειαστεί. Ωραία, χρόνος κτλ. Πάμε τώρα. Στο επόμενο. Τι είναι αυτό το που χρειάζεται να γειωθεί. Βεβαίως και η γείωση έρχεται με ένα 8 πεντάκτηνο. Το 8 πεντάκτηνο έρχεται να σου δικαιολογήσει αυτό που είπα προηγουμένως. Κοίτα τη δουλειά σου. Μέθοδος, προγραμματισμός, κοιτάζω μόνο τη δουλειά μου, δεν ασχολούμαι ούτε με κουτσομπολιά ούτε με τους άλλους και χτίζω σιγά σιγά, χτίζω για να ενδυναμωθώ. Αυτό εδώ πέρα έχει να κάνει με πολλά πράγματα, φίλες και φίλοι. Η γη σημαίνει φροντίδα, σημαίνει χρόνος, χρειάζεται πολύ χρόνος, εδώ πέρα σημαίνει και χρόνια. Μήνες, τουλάχιστον μήνες έως και χρόνια για να καταλάβετε πώς λειτουργούν οι ενέργειες. Έτσι είναι. Εάν μπείτε σε κάποια αυτογνωσία, δουλέψετε και με τον εαυτό σας. Εδώ σημαίνει δουλεύω και με τον εαυτό μου. Πάω σε ψυχολόγο, πάω εδώ, πάω σε σύμβουλο, πάω δεν ξέρω τι, ή να μάθω κάποια πράγματα. Εδώ πάντως σημαίνει δουλεύω και κοιτάζω την παρτάρα μου, κοιτάζω τον εαυτό μου και αφήνω τους λακαμάδες πίσω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε το επόμενο. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό τώρα το στοιχείο το οποίο εμένα θα με εμπνεύσει. Και έχει βγει η κούπα. Και είναι μια πανέμορφη εικόνα και αυτό το οποίο αγαπημένη ή αγαπημένη μου θα σε εμπνεύσει, ξέρεις ποιο είναι. Είναι οι άνθρωποι που σε αγαπάνε. Είναι οι κούπες, είναι το συνέστημα. Αυτό που θα σε εμπνεύσει στη ζωή σου, στο σχέδιό σου, είναι η ροή του συναισθήματος. Τελείωσε. Η χαρά, η ευτυχία, η αισιοδοξία, οι άνθρωποι που μας κάνουν ευτυχισμένους. Τελείωσε. Όχι εδώ σου λέει. Αυτοί εδώ είναι αντίθετοι. Αυτοί εδώ που είναι απέναντι πολεμάνε. Αυτός εδώ, εσύ δηλαδή πολεμάς. Το μυαλό σου πολεμάει αυτούς εδώ. Όχι όμως σου λέει εδώ τα στοιχεία. Αυτοί εδώ οι άνθρωποι είναι αυτοί που σε αγαπάνε. Εντάξει. Στο επόμενο είναι τι χρειάζεται το πνεύμα μου να το πω έτσι ή το στοιχείο το οποίο χρειάζεται να τραφεί, να θρέψει, να τραφεί περισσότερο.
Και έχει βγει λοιπόν ο κρεμασμένος. Ο κρεμασμένος, μια από τις πολύ περίεργες, πολύ ιδιαίτερες κάρτες για εμένα, πάντα έχει να κάνει με τη θυσία. Και κυρίως έχει να κάνει τη θυσία του χρόνου. Για να τα μάθεις όλα αυτά, όπως και εδώ, χρειάζεται χρόνος. Αυτό σου λέει. Ο κρεμασμένος επίσης έχει να κάνει με τις γνώσεις. Σημαίνει μαθαίνω νέες γνώσεις, μαθαίνω νέα πράγματα. Μπορεί να αρχίσει να ξεκινά να μαθαίνει κάτι καινούριο, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό, μπορεί να ξένα γλώσσα μέχρι αστρολογία, μέχρι κάρμα. Όπως είπα προηγουμένως, πώς λειτουργεί το κάρμα. Να πάρω ένα βιβλίο ή κρυστάλλους ή να μαθαίνω ταρό ή να μάθω κρυστάλλους. Κρυσταλλοθεραπεία, δεν ξέρω. Ο καθένας όπου τον πάει. Έτσι, μπορώ να μάθω ανθοϊάματα μπαχ, ας πούμε, λέω τώρα. Μπορώ να μάθω ώρα σώμα, δεν ξέρω. Ό,τι όπου σας οδηγήσει το καθενός το προσωπικό συμβόλαιο. Δεν ξέρω εγώ, δεν τα ξέρω όλα τα συμβόλαιά σας εγώ, μιας και με βλέπετε χιλιάδες πλέον συνδρομητές. Αλλά ο κρεμασμένος σου λέει ότι ετοιμάσου να θυσιάσεις το χρόνο σου. Θα μάθεις, αλλά χρειάζεται χρόνος. Επίσης χρειάζεται να αλλάξεις, και έρχεται ακριβώς εδώ πέρα, τρόπο σκέψης. Ποσειδώνας εδώ πίσω κρύβεται και ο Ποσειδώνας σου λέει ετοιμάσου να μπεις, να πέσεις στα βαθιά νερά, αλλά θα μάθεις καινούργια πράγματα. Θα μπερδευτείς, θα σκοτεινιάσεις, αλλά θα μάθεις και καινούργια πράγματα. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να τραφεί. Τι πρέπει να τραφεί? Το πνεύμα σου. Το πνεύμα σου πρέπει να τραφεί εδώ. Αυτό είναι για μένα το κλείδι. Και το επόμενο είναι λοιπόν ένα μήνυμα από τα μη. Α, μάλιστα, φανταστικό, ναι, θα μου πεις, μα καλά, είναι ο Πύργος, φανταστικό, ναι. Λοιπόν, ο Πύργος, φίλες και φίλοι, και σας μιλάει εδώ πέρα, το στοιχείο που σου λέει είναι ένα μήνυμα. Όταν μπεις στη διαδικασία να τα δεις αλλιώς, έχετε την ταινία Matrix, δεν ξέρω αν την έχετε δει, που λέει πάρε το κόκκινο χάπι ή το μπλε χάπι. Ακριβώς αυτό εδώ είναι. Όταν καταλάβεις πώς λειτουργούν οι ενέργειες και οι άνθρωποι και τους ψυχολογήσεις και δεις τι γίνεται και οι καταστάσεις και η ίδια σου η ζωή, τι φέρνει, τι ελκύεις, που σε πηγαίνει, όλα αυτά που σου συμβαίνουν, θα πάτεις μεγάλη πλάκα. Γιατί θα έρθει το χέρι του Θεού, εδώ γιατί εδώ σημαίνει το χέρι του Θεού ή αν θες του Θεού Άρη κιόλας, που ακριβώς δεν είναι με την έννοια Θεός που πιστεύαν οι αρχαίοι Έλληνες, που λέμε εμείς τους πιστεύαν στο δεκάθαρο, δεν είναι αυτό, είναι τελείως διαφορετική. Είναι οι ενέργειες εδώ. Οι αρχαίοι Έλληνες ξέραν πολύ καλά από ενέργειες. Δεν ήταν αδαείς, δεν ήταν άσχετοι, ξέραν πολύ καλά γι' αυτό. Δεν ήταν τόσο χαζοί και ηλίθοι να πιστεύουν στην αστρολογία, στην αριθμολογία. Δεν ήταν τρελαμένοι. Ξέραν πολύ καλά τι γινόταν, γιατί υπήρχε από πίσω ένα φιλοσοφικό μαθηματικό σύστημα. Τέλος πάντων, επανερχόμενοι εδώ πέρα. Διότι ο Πύργος φέρνει την καταστροφή. Και όταν ξυπνήσεις, έρχεται η καταστροφή. Κοίτα, όταν ξυπνήσεις και δεις πως λειτουργούν τα πράγματα, αρχίζει μέσα σου και παθαίνεις πλάκα. Και λες, συγγνώμη, είναι αυτό που λέμε Matrix, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αν έχετε ασχοληθεί με την έννοια του Matrix, ότι ο κόσμος μας λειτουργεί με το Matrix και ότι υπάρχει, παλιά το λέγανε οι κρόνοι αποστάτες και είναι αυτοί οι οποίοι, τις τύχες του κόσμου μέσα από αρνητικές ενέργειες, τόσο. Όταν καταλάβεις ότι έχεις ένα προσωπικό σχέδιο, αυτό έρχεται να σου γκρεμίσει εσένα πολλά πράγματα, αλλά θα σε απελευθερώσει. Διότι θα χτίσεις κάτι καινούριο σε πολύ γερές βάσεις και θα καταλάβεις ποιο είναι το βαθύτερο μήνυμα, και επίσης εδώ υπάρχει και πολλή ενέργεια, πολλή δύναμη, και θα δεις πλέον πώς λειτουργούν οι σχέσεις, πώς λειτουργούν οι επαγγελματικές σχέσεις, γιατί σου συμβαίνει αυτό που σου συμβαίνει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αυτό υπάρχει και είναι από την αστρολογία. Υπάρχει το αρχέτυπο του seeker, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, του αναζητητή. Αυτός που αναζητά. Υπάρχουν τέτοια πρότυπα, έτσι. Ο αναζητητής λοιπόν πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί, αλλά θα τον διώξουν κιόλας. Το καταλαβαίνετε, θα σε διώξουν από μια οικογένεια, θα σε διώξουν, πιάστε το βαθύτερο νόημα, θα σε διώξουν από μια σχέση, θα σε διώξουν από μια αγάπη, θα σε διώξουν από μια δουλειά. Γιατί όμως? Αν πάμε με τη λογική, θα πούμε, α, ήταν ο προϊστάμενος, ναι, οκ, αλλά τι μπλέχτηκε, ποιο γρανάζι ήταν εκείνο από πίσω που μπλέχτηκε και μπήκε σε συνδίκη, γιατί να διώξουν εσένα? Μην μου πείτε ότι δεν ισχύει ότι να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαιρετικοί στη δουλειά τους και να τους διώχνουν να είναι εξαιρετικοί. Γιατί έχει γίνει όμως? Κάτι λοιπόν έχει γίνει εκεί, έχει γίνει μια σύμπλεξη ενεργειών, πολύπλοκων ενεργειών, και έρχεται η καταστροφή. Αλλά εδώ μιλάμε για αλήθεια. Προσέξτε, εγώ διαισθητικά σας το λέω, δεν είναι καταστροφική ενέργεια, είναι η ενέργεια
της επαλήθευσης. Είναι η ενέργεια της αλήθειας, είναι η ενέργεια της δύναμης. Εντάξει. Είναι ο κεραυνός του Άρη που έρχεται τζουπ κατευθείαν στο κεφάλι, στο δόξα πατρί και σε ξυπνάει και λες Παναγιά μου, όντως τι συμβαίνει. Τι έγινε, φωτίστηκα. Καταλαβαίνω πώς λειτουργούν τα πράγματα πλέον. Συγκλονιστικό θα έλεγα. Συγκλονιστικό. Όταν ξυπνήσεις, γκρεμίζεται γύρω και ο κόσμος. Τι μας δίνουν, τι μας στρέφουν, τι μας παρουσιάζουν, τα κανάλια, το ένα, το άλλο, οι πολιτικές, αυτό από εδώ από εκεί. Μήπως όλα είναι μια βιτρίνα, λέω τώρα. Θα μου πεις, μα καλά ρε, σιγά, σιγά, το ξέρουμε. Λέω απλά ένα παράδειγμα. Εδώ μιλάμε και σε προσωπικό επίπεδο. Συγκλονιστικό. Συνεχίζουμε. Θα πάμε στο επόμενο. Ρε τι κάνουμε εδώ πέρα, ρε τι κάνουμε, για να δούμε εδώ, μισό λεπτό, είναι αυτό εδώ πέρα και είναι μία απίστευτη δυνατή ενέργεια, θέλω να δεις την εικόνα, μια πανέμορφη εικόνα, ξέρεις τι σου λέει, συνέχισε να ανεβαίνει στο βουνό, συνέχισε, κοίτα που είναι η διαδρομή σου, κοίτα. Η διαδρομή σου είναι εδώ. Προσέξε εδώ και τους πολλούς. Τι είναι το σύννεφα, είναι πλανήτες. Θέλω να το δεις πάρα πάρα πολύ κοντά. Το δείχνει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο εδώ. Κοίτα πόση διαδρομή έχεις να κάνεις. Αυτό που σου λέει η εικόνα είναι συνέχισε να προχωράς μπροστά. Εσύ συνέχισε. Με όλα αυτά που σου έχουν συμβεί, αγαπημένε μου, αγαπημένη μου, σου απομένει μία μόνο επιλογή σε αυτή τη ζωή. Να προχωρήσεις. Ναι, υπάρχει ελεύθερη βούληση, αλλά πολλές φορές το μόνο που έχουμε να. Μάλλον, να σου το πω λίγο διαφορετικά. Έχεις ελεύθερη βούληση, αλλά θα περάσεις. Ναι, έχεις την ελεύθερη βούληση και να ξαποστάσεις. Έχεις την ελεύθερη βούληση να πας εδώ να ξαποστάσεις. Έχεις την ελεύθερη βούληση εδώ να πας και εδώ στο βουνό και να δεις τι γίνεται. Αλλά η διαδρομή είναι εδώ όμως. Πού σε πηγαίνει η ζωή. Η ζωή είναι ο μεγαλύτερος δάσκαλος όλων των ανθρώπων. Πάμε τώρα στο επόμενο deck να αρχίσουμε λοιπόν να. Να παίρνουμε λίγο συνέντευξη και από αυτό το deck. Ελπίζω να σας αρέσει, έτσι όσοι επιλέγετε να σας αρέσει, να συνδέεστε και να σας εμπνεύσει ρε παιδιά, να σας δώσει έστω ένα θετικό μήνυμα λίγο να πάρουμε τα πάνω μας. Πάμε. Κόβουμε. Και στο επόμενο. Τι έχουμε λοιπόν, ένα μήνυμα, ένα στοιχείο στο οποίο εσύ χρειάζεται να δώσεις μια ιδιαίτερη προσοχή και είναι ο βασιλιάς κούπα. Άρα το στοιχείο είναι το νερό. Πρέπει εκεί να δώσεις την προσοχή σου, έτσι. Τι σημαίνει δίνω όμως την προσοχή, σημαίνει ότι αρχίζω και μαθαίνω ακόμα βαθύτερα και περισσότερο για αυτό το στοιχείο. Εδώ μιλάει για ψυχραιμία, μιλάει για διέστηση, μιλάει για καλές εξελίξεις, μιλάει για αυτοέλεγχο, σημαίνει ότι το σύναισθημά μου είναι ελεγχόμενο. Σημαίνει τέτοια ωραία πράγματα και είναι ένας βασιλιάς, ο οποίος μπορεί να σημαίνει και οι βοήθειες που έχεις από κάποιον άνθρωπο, που είναι μιας όριμης αν θέλεις ηλικίας, αλλά είναι εκεί για να σε βοηθήσει. Κυρίως αρσενική, εντάξει αρσενικό, είναι πράγμα που σημαίνει ότι είναι άντρας. Αλλά είναι το στοιχείο του νερού. Στοιχείο του νερού, λοιπόν, συνέστημα. Πέρα το αίσθηκτο, είναι και το συνέστημα μέσα σου, ρε παιδί μου. Τα συναισθήματά σου, άρα, θα προχωρήσω σε αυτή τη διαδρομή, αλλά είναι εκεί που με οδηγεί το συνέστημα. Το πιάνεις, το καταλαβαίνεις. Εκεί που με οδηγεί το συνέστημα, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το βαθύτερο κλειδί. Πάμε στο επόμενο, που είναι... Τι θα μάθω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή από αυτό όλη αυτή την ιστορία και είναι... Ουψ. Μάλιστα, τρία μπαστούνι. Τη δύναμή σου θα μάθεις. Κοίταξε να δεις, εδώ ανεβαίνεις πάνω, βρίσκεις δύναμη. Το γεράκι εδώ πέρα σημαίνει δύναμη, σημαίνει όμως και απελευθέρωση. Έτσι. Πάλι σημαίνει ενόραση, σημαίνει βλέπω και από ψηλά, άρα συνδέομαι και με τον ουρανό, συνδέομαι με ιδιαίτερες σκέψεις που μου έρχονται. Αλλά, πρόσεξε να δεις, αφήνω πίσω ό,τι δεν μου χρειάζεται. Ανθρώπους ή καταστάσεις οι οποίοι πλέον δεν εξυπηρετούν το σκοπό μου. Τι σου λέει αυτός εδώ. Μην τρελαίνεσαι. Τιθάσευσε να τιθασεύσεις το συναίσθημα. Μην τρελαίνεσαι. Μη σε παίρνει από κάτω.
Μη θλίβεσαι. Θα πεις, μα ναι. Βάλε λογική, γιατί εδώ το τρία μπαστούν έχει ενέργεια, έχει φωτιά και προχώρα διότι έχεις δύναμη. Εντάξει. Αυτό σου λέει και μιλάει για απελευθέρωση. Απελευθέρωσε ό,τι δεν χρειάζεται στη ζωή σου. Ό,τι είναι άχρηστο. Είναι άνθρωποι. Τι να κάνουμε. Άνθρωποι. Δεν συμφωνούμε όλοι, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Σε πολλά πράγματα και με τις σχέσεις μας, έτσι. Και με ανθρώπους που αγαπάμε και με φίλους. Δηλαδή, αν έχουμε τσακωθεί πολλές φορές με φίλους και φίλες, μην μου πείτε, δεν συμφωνούμε όλοι σε όλα. Εδώ δεν συμφωνούμε με την οικογένειά μας που λέμε, τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Τώρα και με ανθρώπους. Λοιπόν, απελευθερώνω ό,τι δεν μου χρειάζεται εδώ, γενικά. Πηγαίνουμε στο επόμενο, είναι τι χρειάζεται εγώ να γιώσω, να το δω έτσι. Μία δικαιοσύνη βγαίνει εδώ, μια πανέμορφη. Καθόλου να τη δείτε αυτή η δικαιοσύνη. Αυτή η δικαιοσύνη είναι τόσο ιδιαίτερη. Πόσο όμορφες κάρτες, ρε παιδιά. Κοιτάξτε εδώ, πόσο όμορφες κάρτες. Αν τις παρατηρήσετε, εδώ έχει και αρχαιοελληνικού τύπου λαξεμένες πάνω στις κολόνες. Έτσι έχουν όλα το συμβολισμό τους. Και εδώ υπάρχει και ο τροχός της τύχης. Και είναι η δικαιοσύνη εδώ που ζυγίζει τα πράγματα. Λοιπόν. Τι χρειάζεται να γιώσεις, να προσγειωθούν οι ενέργειες δηλαδή. Σου μιλάει για λογική, σου μιλάει για ισορροπίες, σου μιλάει όμως για δίκαια πράγματα. Να τα βάλεις όλα σε μια ζυγαριά, να τα ζυγίσεις, δες τι είναι δίκαιο, τι ήταν άδικο, πού σε αδίκησαν οι άνθρωποι ή που και εσύ αδίκησες ενδεχομένως, έτσι. Μπορεί να σε αδίκησαν, αλλά ενδεχομένως μπορεί και εσύ να αδίκησες. Βάλτε σε μια ζυγαριά και θα πάρεις αποφάσεις. Αυτό πρέπει να γιωθεί. Κάρμα, εδώ είναι οι καρμικές εξελίξεις επίσης, γιατί η δικαιοσύνη συνδέεται με το κάρμα. Έχει και τον αριθμό 11, ο αριθμός 11. Κάποιες άλλες καταρώ το έχουν στον αριθμό 8, τη δικαιοσύνη, άλλες είναι στον αριθμό 11, τέλος πάντων. Λοιπόν, διότι εδώ είναι σαν δύο κολόνες, γι' αυτό υπάρχει αυτός ο συντονισμός. Όμως σου λέει ότι πρόσεξε τι θα επιλέξεις, πού θα πας και τι αποφάσεις θα πάρεις. Ζήγησε τις αποφάσεις σου. Αυτό λέει εδώ πέρα. Ζυγίζω τις αποφάσεις μου στη ζωή. Τις βάζω κάτω, τις αναλύω, βάζω τη λογική μου. Ναι, η λογική πρέπει να υπερισχύσει εδώ λέει του συναισθήματος για να μπορέσω να έχω γαλήνη στην ψυχή μου και να περάσω και να πάω στο πεπρωμένο. Πάω. Τέταρτη κάρτα είναι τι είναι αυτό που θα μου δώσει έμπνευση. Και αυτό που θα μου δώσει έμπνευση γενικότερα είναι το 10 κούπα. 10 κούπα είναι οικογενειακές καταστάσεις, όμορφες στιγμές, συνέστημα, θα βρω ανθρώπους με τους οποίους εγώ περνάω καλά. Να βρίσκομαι δηλαδή με ανθρώπους που εγώ περνάω καλά και όχι με αυτούς που δεν περνάω καλά. Βέβαια εδώ έχει και η οικογένεια να κάνει, πράγμα που σημαίνει τώρα ο καθένας τι θεωρεί η οικογένεια, αυτό είναι δικό σας βέβαια θέμα, πώς θα το βρείτε και θα το συντονίσετε, αλλά μιλάμε εδώ τώρα για τέτοια πράγματα. Ωραία, δεν λέω κάτι άλλο, δεν μου έρχεται να πω κάτι άλλο, οπότε το σταματάω αυτό εδώ πέρα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε στην πέμπτη κάρτα, το οποίο είναι τι είναι εκείνο το οποίο χρειάζεται. Μισό λεπτό. Ναι, χρειάζεται εγώ να θρέψω. Στοιχείο, μάλιστα. Στοιχείο ή το πνεύμα μου, το οποίο χρειάζεται να τραφεί το πνεύμα. Τι χρειάζεται να τραφώ εγώ δηλαδή. Και έχει βγει πάλι, προσέξτε, ένα έξι πεντάκτινο, το οποίο είναι και εδώ κάρμα και δικαιοσύνη. Ο καθένας θα αμυφθεί σύμφωνα με αυτά τα οποία έχει προσφέρει στη ζωή. Στην ουσία είστε εσείς εδώ με κάποιο τρόπο. Έχει να κάνει ίσως με τα επαγγελματικά σας, με τις εξελίξεις, με θέματα ίσως και δικαιοσύνης εδώ. Θέλετε να είστε δίκαιοι άνθρωποι, αυτό δείχνει εδώ. Άρα μπορείτε να τραφείτε με το στοιχείο της δικαιοσύνης, να θρέψετε το στοιχείο της δικαιοσύνης. Να δείτε πώς μπορεί να γίνετε ακόμα καλύτεροι στο να δώσετε, όχι δικαιοσύνη, να μην αδικείτε τους ανθρώπους, να κρίνετε τους ανθρώπους. Ένα τέτοιο πράγμα μου βγαίνει εμένα. Γιατί σας αρέσει τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα, να είναι λογικά και να μην υπάρχει αδικία γενικά στον κόσμο. Αλλά δυστυχώς αδικία στον κόσμο θα υπάρχει. Ένας νόμος που έχει υποθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια είναι ότι ετοιμάσου, διότι θα προδοθείς και θα αδικηθείς. Αυτά τα δύο είναι σίγουρα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα, αλλά δεν τα αναφέρω τώρα για να μην μακρηγορούμε. Έξι πεντάκτινο, εξελίξεις καλές επαγγελματικές όμως βεβαίως. Έχει να κάνει το στοιχείο της γης, σημαίνει χτίζω, φροντίζω. Φροντίζω τα επαγγελματικά μου μέσα από ένα αίσθημα δικαιοσύνης, όλα αυτά τα όμορφα. Και το επόμενο είναι ένα μήνυμα γενικά από τα στοιχεία, το οποίο είναι οι εραστές. Συγκλονιστικό φίλες και φίλοι, πανέμορφο, πανέμορφο, πανέμορφο. Να το.
Ιεραστές, ιεραστές, ιεραστές. Μια πανέμορφη κάρτα. Ζώδιο διδύμων βέβαια εδώ κυρίως. Το μήνυμα είναι η αγάπη. Μη χάσεις, το κλειδί εδώ είναι μη χάσεις την ενέργειά σου να αγαπάς και να ερωτεύεσαι. Ο έρωτας έχει πολλές έννοιες, έτσι. Οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε έρωτα και τη φιλία. Έρωτα λέγανε, ξέρω εγώ, έρωτα έχω και με τα κοινά, ας πούμε. Δεν λέγανε αγαπάω τα κοινά, λέγανε ο έρωτας για τα κοινά, για την πολιτική δηλαδή, ή να ασχολούνται με τα κοινά, που το θεωρούσαν πολύ σημαντικό. Ο έρωτας που υπάρχει γενικότερα με τη ζωή. Ο έρωτας για τη ζωή. Είμαι ερωτευμένος με τη ζωή. Αγαπάω τη ζωή. Έρωτας με τον εαυτό μας. Έρωτας βεβαίως και με άλλους ανθρώπους. Έρωτας μπορεί να είναι και, προσέξτε πώς θα το πω, μην γίνει παρεξήγηση. Έρωτας μπορεί να σημαίνει και, ξέρω εγώ, έχεις μια αδελφή και την αγαπάς την αδελφή σου. Προσέξτε πώς το εννοώ όμως, έτσι. Το εννοώ καθαρά με τη διάθεση της ειλικρίνειας, της καθαρότητας, της ομορφιάς και της αγάπης σε έναν άνθρωπο. Αγαπάω τον πατέρα μου, αγαπάω τη μητέρα μου, έτσι. Αυτή είναι η έννοια, γιατί είναι η έννοια της αγάπης. Και βεβαίως εννοούμε και τον έρωτα με έναν άνθρωπο. Βεβαίως είμαι ερωτευμένη, ερωτευμένος με έναν άνθρωπο. Νιώθω το πάθος να τον φροντίσω, να τη φροντίσω, την αγαπάω, τη θέλω στη ζωή μου, να είμαστε μαζί, να κάνουμε παιδιά, οικογένεια, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο ή οτιδήποτε. Φυσικά υπάρχει και αυτό. Ένα ακόμα στοιχείο σημαίνει εδώ και αποφάσεις. Πάλι σημαίνει αποφάσεις. Θέλω να το δείτε αυτό. Έχουμε διπλό νόημα, διπλό νόημα και διπλό νόημα. 2, 4, 6. Και επίσης μας κάνει, τι μας κάνει εδώ, 6, καλά εδώ είναι το 2 και φυσικά μας κάνει και εδώ το 6, ας πούμε, που είναι πολύ έντονο το στοιχείο, η διαδικότητα. Άρα το κλειδί είναι οι άλλοι άνθρωποι. Τη διαδρομή σου εδώ θα την πας με αγάπη, μέσα από την αγάπη άλλων ανθρώπων, που και σαν αγαπάνε, αλλά και εσύ αγαπάς. Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Θα μαζεύω. Όταν κάτι ολοκληρώνεται και δεν υπάρχει κάτι άλλο να υποθεί, ολοκληρώνεται και δεν χρειάζεται κάτι άλλο να υποθεί. Για να μακρηγορούμε. Και το επόμενο στοιχείο είναι... Κάνω εγώ τώρα κάποιες εκφράσεις εδώ, κάτι αυτά, απαντώντας, απαντάω, να το πω καλύτερα έτσι, στο κάλεσμα. Τώρα είναι η στιγμή, λέει. Η στιγμή τώρα είναι από τη στιγμή που βλέπεις το βίντεό μου, έτσι, την ανάλυση μου. Γιατί πριν δεν το ήξερες, τώρα όμως το γνωρίζεις. Τώρα είναι η στιγμή, βγαίνω έξω και κάνω αυτό το οποίο χρειάζεται ή έχω κληθεί εγώ να κάνω. Ο κάθε άνθρωπος, είπαμε, είναι διαφορετικός, έχει διαφορετικό κάλεσμα, δεν έχουν όλοι το ίδιο κάλεσμα, εντάξει. Λοιπόν, το κάλεσμα βέβαια ολονών σε ένα επίπεδο είναι η βοήθεια προς άλλους ανθρώπους και ειδικά στη σημερινή εποχή, αν μη τι άλλο, είναι πώς μπορώ να βοηθήσω τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μου. Ναι, μπορεί να θέλεις να πας να γραφτείς σε μία οργάνωση και να βοηθάς φτωχά παιδάκια ή ορφανά παιδάκια. Μπορεί να πας να βοηθάς άρρωστα παιδάκια. Μπορείς να πας να βοηθάς ανθρώπους φτωχούς. Μπορείς να βοηθάς φίλους, φίλες. Μην το βλέπουμε μόνο βοηθά. Μπορεί να πας να φυτεύεις, μπορείς να πας να κάνεις αναδάσωση. Τώρα είναι η στιγμή για σένα. Μπορεί να πάρεις ένα ζωάκι από ένα καταφύγιο, ας πούμε. Και όλα αυτά είναι βοήθειες. Διότι, ναι, θα μου πεις, πώς βοηθά τους άλλους να πάρουν το ζωάκι? Όχι, βοηθά τους άλλους ανθρώπους που φροντίζουν αυτό το ζωάκι στο καταφύγιο να, κατά κάποιο τρόπο, να χαρούνε. Διότι υπάρχει ένας άνθρωπος όπου αυτό το ζωάκι πήγε και βρήκε καταφύγιο. Αλλού, δηλαδή, σε ένα σπίτι. Λέω τώρα διάφορα πράγματα. Εσείς μπορείτε να το επεκτείνετε ακόμα περισσότερο. Όμως αυτό που σου λέει η κάρτα είναι βγες έξω και κάνε αυτό το οποίο νομίζεις ότι έχεις κληθεί να κάνεις, έτσι. Ό,τι είναι αυτό για τον καθένα. Και πάμε. Το πρώτο λοιπόν είναι... Με ποιο στοιχείο είναι αυτό με το οποίο συνδέεσαι και είναι με το αστέρι. Μια πανέμορφη, πανέμορφη κάρτα. Δέστε, παιδί, με αυτό το στοιχείο. Πόσο όμορφο είναι. Το αστέρι είναι ο υδροχός, είναι ζώδιο του αέρα κυρίως, αλλά άρα μιλάμε για ζώδιο του αέρα. Με τον αέρα συνδέεσαι και επίσης είναι η σκέψη. Είναι, επειδή είναι υδροχός εδώ, μιλάμε και για εκπαίδευση.
Μιλάμε και για σπουδές, μιλάμε και για γνώσεις, μιλάμε για σοφία, μιλάμε για εμπειρία. Μη φοβάσαι, έχεις κατεύθυνση. Το αστέρι είναι μια από τις τυχερές κάρτες που σημαίνει και ευλογία. Όταν έρθει η στιγμή, σημαίνει όταν περάσω δύσκολα, γιατί πριν από αυτή την κάρτα, είναι η κάρτα 16, είναι ο πύργος. Σημαίνει ότι πέρασες την εμπειρία του πύργου, πέρασες δύσκολα, πέρασες δύσκολες εμπειρίες, ήρθε η στιγμή για ελπίδα. Ήρθε η στιγμή να καταλάβεις ότι όλα γίνονται για να βρεις την ελπίδα και να προχωρήσεις. Εντάξει. Το επόμενο είναι τι χρειάζεται τώρα λοιπόν να μάθω από όλη αυτή την κατάσταση. Είναι ο ερημίτης. Είναι η στιγμή να στοχαστείς. Είναι η στιγμή της απομόνωσης. Όταν λέω απομόνωση, δεν το εννοώ με την αρνητική ενέργεια. Είναι η στιγμή να στοχαστείς λιγάκι και να πάρεις ενέργεια, διότι η ενέργεια θα γεμίσεις όταν είσαι μόνος σου ή μόνη σου. Και επίσης θα καταλάβεις ότι πολλές φορές χρειάζεται να γεμίσεις μπαταρίες μακριά από τη βουή και τις φωνές, να το πω έτσι, του πλήθους. Το πλήθος είναι κακός σύμβουλος. Το πλήθος πολλές φορές, οι φίλοι μπορεί να σου λένε, μπορεί να σε αγαπάνε, αλλά να σε οδηγήσουν σε λάθος εκτιμήσεις και αποφάσεις. Είναι η στιγμή όπου η ψυχή σου εδώ θα σου μιλήσει. Είναι Παρθένος, είναι το στοιχείο της γης, έχει να κάνει με μια περίοδο που σου λέει βγες, ναι, πάρ' το χρόνο σου, στοχάσου και όταν αισθανθείς έτοιμος, έτοιμη, θα βγεις από την καλύβα, θα βγεις από το σπίτι, είδες πώς πηγαίνει, θα το δεις σαν ιστορία. Ήρθε η στιγμή, εντάξει, τα βάλα κάτω, ήρθε η στιγμή και φεύγω. Βγαίνω από το σπίτι και πάω να κυνηγήσω, γιατί ήρθε η στιγμή να κάνω αυτό που είναι να κάνω. Ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Στο επόμενο. Πώς εγώ θα γιώσω τις ενέργειες και θα νιώσω, μάλιστα, και θα νιώσω, ρε παιδί μου, τι χρειάζεται να νιώσω, να δω. Ακόλουθος κούπα. Ο ακόλουθος κούπα μας μιλάει πάλι για γνώσεις εδώ. Μας μιλάει για μία φρεσκάδα, για μία ανανέωση, να ανανεωθούμε σαν άνθρωποι με όποιο τρόπο ο καθένας μπορεί. Μας μιλάει, για να το δείτε εδώ και πόσο όμορφο είναι όλο αυτό εδώ πέρα, αυτή η κάρτα έτσι, μέσα σε αυτή τη δίνη που υπάρχει του νερού, τη ροή του συναισθήματος και του μαθαίνω και του προχωράω και έχω ροή στη ζωή μου. Ροή λοιπόν. Αυτό είναι το κλειδί σου εδώ. Γιώνω τις ενέργειες του συναισθήματος. Αντιλαμβάνω ποιο είναι το συνέστημα. Καταλαβαίνω τι αισθάνομαι. Δεν λέμε πολλές φορές δεν καταλαβαίνω τι αισθάνομαι, αισθάνομαι μπερδεμένος. Αυτό είναι εδώ. Καταλαβαίνω τι μου συμβαίνει. Έχει εδώ ένα μπέρδεμα, γιατί ο ακόλουθος δεν είναι ακόμα σε όριμη φάση να καταλάβει και τα συναισθήματα σε πολλά πράγματα. Είμαι ερωτευμένος, είμαι ερωτευμένη, αγαπάω, δεν αγαπάω, μ' αρέσει εκεί που είμαι, δεν μ' αρέσει. Αλλά θα μάθεις μέσα από αυτή τη διαδικασία. Το επόμενο είναι τι χρειάζεται εγώ να καταλάβω ώστε να έχω έμπνευση, ένα στοιχείο έμπνευση. Λοιπόν, είναι το 7, είναι το 7, πεντάκτηνα. 7 πεντάκτηνα, φίλες και φίλοι. Μας μιλάει για χρόνο. Εντάξει, εδώ μιλάει πάλι για χρόνο. Μιλάει επίσης αυτός ο χρόνος μπορεί να πάει πάρα πολύ καιρό. Το ερώτημα που θέτει αυτή η κάρτα είναι ένα. Είναι, αξίζει να περιμένεις? Πιστεύεις ότι μπορείς εσύ να περιμένεις τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για να γίνουν κάποια πράγματα? Αν αξίζει, περίμενε. Αν δεν αξίζει, περιμένεις. Μπορεί να οτιδήποτε σε απασχολεί. Χρειάζεται όμως χρόνος εδώ. Το 7 πεντάκτηνο βεβαίως έχει να κάνει και με τα επαγγελματικά, έχει να κάνει γενικότερα με το τι προσδοκίες έχουμε από τη ζωή, η οποία σου λέει η ζωή εδώ, σου λέει το στοιχείο της γης. Φίλε μου, κοίταξε να δεις κάποια πράγματα. Για να ανθίσουν χρειάζονται αρκετό χρόνο. Το 7 είναι ένας ιερός αριθμός, το 7 σημαίνει και ευλογία, το 7 σημαίνει και 7 ουράνιες δυνάμεις που συγκεντρώνονται σιγά 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 για σένα. Είναι 7 σημάδια προτού καταλάβεις ότι ήρθε η στιγμή να βγεις έξω ή πρέπει να έχεις ήδη βγει έξω για να καταλάβεις ποιο είναι και το σχέδιο ζωής σου, να το πω έτσι. Εντάξει. Αλλά το 7 πεντάκτηνο όμως είναι ο χρόνος και πόσο χρόνο χρειάζεται. Ήρθε η στιγμή, okay, να δουλέψω και να προσφέρω. Το επόμενο είναι με ποιο τρόπο το πνεύμα μου χρειάζεται να τραφεί ή με τι χρειάζεται να το θρέψω εγώ ή τι χρειάζεται να δω. Το πνεύμα μου, το στοιχείο, λοιπόν. Και έχει βγει ένα άλλο τώρα, ένα 6 ξυφών. Ωραία. Το 6 ξυφών δεν είναι από τις κακές κάρτες. Το 6 ξυφών είναι ηρεμία μυαλού, λοιπόν. Η γαλήνη του μυαλού.
Το έξι ξυφών σημαίνει ταξίδια, σημαίνει μετακινήσεις. Το έξι ξυφών μπορεί να σημαίνει να βγαίνω ταξίδια, να γνωρίσω άλλο κόσμο, να προχωρήσω. Το έξι ξυφών σημαίνει ηρεμία. Το έξι ξυφών σημαίνει συνάντηση. Το έξι ξυφών επίσης έχει και μία έννοια από το παρελθόν, κάτι από το παρελθόν που υπάρχει, στο οποίο μπορεί να είναι μια σχέση, κάτι επαγγελματικό, το οποίο χρειάζεται εγώ να το δω με μια ηρεμία. Δηλαδή, μία κατάσταση που με έχει δυσκολέψει και πρέπει να τη δω με μια ηρεμία μυαλού. Να το δω σε κάτω από ήρεμες συνθήκες. Βεβαίως σηματοδοτεί και κάτι το καινούριο και κάτι, και κάτι καινούριο το οποίο μπορεί να έρθει στη ζωή σου. Χρειάζεται να φέρεις και την ηρεμία. Εδώ, αν παρατηρήσεις λίγο τις κάρτες, έχει βγει ένας ακόλουθος, ο οποίος είναι μια ήρεμη κάρτα. Έχει βγει 7, λοιπόν, το 7 πεντάκτηνο, έχει βγει ο ερημίτης, έχει βγει αυτό εδώ που σημαίνει ηρεμία γενικότερα, συναισθήματος και μυαλού. Η ηρεμία του μέσα μας. Εντάξει. Και η επόμενη κάρτα η οποία βγαίνει, που είναι ένα μήνυμα γενικότερα το στοιχείο, έχει βγει και εδώ κρεμασμένος. Λοιπόν, το μήνυμα από τα 4 στοιχεία είναι πολύ δίκαιο αυτό το μήνυμα. Είναι ο κρεμασμένος. Θέλω να δεις αυτή την πανέμορφη κάρτα που είναι πολύ ιδιαίτερη, διότι βλέπεις κάποιον κρεμασμένο εδώ. Στην ουσία τι βλέπεις? Μανιταράκια βλέπεις εδώ, τα οποία είναι ανάποδα. Και κάποιο δέντρο βέβαια, το οποίο τα φύλλα του, ο κορμός το έχει γυρίσει λίγο ανάποδα. Ο κρεμασμένος είναι μια από τις ιδιαίτερες κάρτες, κυβερνιέται από τον Ποσειδώνα, αυτό το σύμβολο του Ποσειδώνα. Και ο Ποσειδώνας είναι, ο Ποσειδώνας συνδέεται με γνώσεις, συνδέεται με διέστηση, αλλά ο Ποσειδώνας έχει και το εξής, θολώνει τα νερά, άκουσε το αυτό. Στη διαδρομή σου μπορεί και ήδη αυτή τη στιγμή που κάνουμε και το ρίξιμο να είσαι θολωμένος, θολωμένη και λες, ρε παιδί μου, ναι μεν πολύ ωραία μου τα λες βρεακάς μου, αλλά δεν μπορώ να βρω όμως ξεκάθαρα το μήνυμα ή να βρω ή μέσα μου δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα. Αλλά αυτή η θολούρα δεν είναι για κακό. Η θολούρα που έχει, αν θέλεις, αυτή η ενέργεια του νερού του Ποσειδώνα είναι για να ξεκαθαρίσεις την αλήθεια, την ψέμα. Για να αποκτήσεις γνώση, γιατί ο κρεμασμένος σημαίνει αποκτάω γνώσεις, μαθαίνω, δηλαδή λέω, όπ, το παίρνω αλλιώς δηλαδή. Και το άλλο που έχει να κάνει είναι θυσιάζω το χρόνο. Θα θυσιάσω χρόνο, πρέπει να βρω χρόνο για τον εαυτό μου. Τελείωσε. Ο κρεμασμένος μιλάει για το χρόνο που θα αφιερώσουμε στον εαυτό μας, τίποτα άλλο. Ό,τι και αν κάνεις στην ουσία, και μάλλον άνθρωπο να είσαι, θυσιάζει το χρόνο σου, έτσι. Εδώ είναι στη ζωή σου που είναι να βγεις έξω, όποιο και το κάλεσμα να είναι, μπορεί να είναι ερωτικό κάλεσμα, μπορεί να είναι κάλεσμα αγάπης, συντροφικότητας, επαγγελματικό κάλεσμα, μπορεί να είναι να βοηθήσω ένα φίλο, μια κατάσταση, οτιδήποτε, κάλεσμα είναι και αυτό, βοήθεια είναι και αυτή, ή κάτι προσωπικό δικό σου, μπορεί να σπουδάσω στο εξωτερικό, έτσι, και σε δύσκολο κλάδο, ας το πούμε, ή να πάρω το πτυχίο μου, γιατί πολλές φορές αυτό το κάλεσμα δεν σημαίνει ότι είναι, μεγαλειώδες, να γίνω 3 εκατομμυριούχος, ας πούμε. Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι εκεί, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Το κάλεσμα εδώ είναι προσωπικό του καθενός, δικό του. Ναι, μπορεί να βοηθήσει έναν άρρωστο άνθρωπο, ένα γονιό ο οποίος χρειάζεται τη στήριξή σου και την αγάπη σου. Εδώ όμως σημαίνει το παίρνω και αλλιώς τη ζωή. Θα μάθω, αλλά θα το πάρω και αλλιώς τη ζωή, να καταλάβω ποιες είναι οι δυναμικές. Πού με πάει η ζωή, τι θέλει να μου πει η ζωή, γιατί μου συμβαίνει αυτό που μου συμβαίνει. Εντάξει, εδώ είναι τα ερωτήματα που κάνει ο κρεμασμένος. Γιατί είμαι κρεμασμένος, γιατί είμαι ανάποδα, τι χρειάζεται να μάθω εγώ από αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το κλειδί σου και για τον καθένα είναι διαφορετικό. Αλλά έχεις αυτά τα στοιχεία τα οποία θα σε βοηθήσουν στη διαδρομή σου. Και το ερώτημα, φίλες και φίλοι, είναι εσείς συντονιστήκατε με όλα αυτά τα οποία κάναμε? Συντονιστήκατε, σας άρεσε αυτό το άνοιγμα? Σου έδωσε έμπνευση? Σου άρεσε πραγματικά? Αν έχεις κάποιο ερώτημα, είτε σου κίνησε το ενδιαφέρον, ή σου κίνησε κάποιο ερώτημα, πες, ρε παιδί, μας τον ρωτήσω τον Ακάς, γιατί δεν το κατάλαβα αυτό ή εκείνο, γράψε μου και εγώ θα σου απαντήσω με όποιο καλύτερο τρόπο μπορώ. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, τα λέμε.